Γιώργο. Είναι οι άντρες. Να σε διακόψω, λοιπόν, γιατί έρχεται κοντά μας η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Καλημέρα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είναι ένα δολοφονικό τρομοκρατικό χτύπημα, κυρία Υπουργέ, και στη δημοκρατία και στην ενημέρωση. Θα θέλαμε το πρώτο σας σχόλιο. Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι χρειάζεται βία για να διατηρηθεί είναι καταδικαστέο. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι η δημοκρατία στις επιθέσεις που δέχεται αμήνεται, αλλά είναι τόσο ισχυρή και η άμυνά της είναι τόσο ισχυρότερη από εκείνους οι οποίοι την επιβουλεύονται, που να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία δεν απειλείται. Υπό την έννοια αυτή εκφράζω βεβαίως τον αποτροπιασμό μου, διότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικού τύπου με τυφλή βία, οι οποίες απευθύνονται προς την κοινωνία με τον βίο αυτό τρόπο, νομίζω ότι δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε θύματα, όμως εκείνοι οι οποίοι τοποθέτησαν αυτό τον εκρηκτικό μηχανισμό, προφανώς εκτός από τον ισχυρό συμβολισμό να πλήξουν τη δημοκρατία, ενδεχομένως να ήθελαν να πλήξουν και ανθρώπινες ζωές. Αυτό, όπως και να το δει κανείς, είναι ανατριχιαστικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σήμερα στην ελληνική κοινωνία, από όπου και αν προέρχεται, από όποιες απόψεις και αν εμφορείται, που να μπορεί να στηρίξει και να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση ενέργεια, και να δικαιολογήσει τέτοιου είδους. Κυρία Υπουργέ, όμως, επειδή η δική σας θέση ξέρω ότι είναι διαφορετική, υπήρχε μια στοχοποίηση όλο αυτό το διάστημα σε βάρος του ΣΚΑΙ συγκεκριμένα και το ξέρετε καλά. Δεν σας αφορά, γιατί έχετε διαχωρίσει τη θέση σας και σας τιμά, αυτό το λέω ειλικρινά, σας γνωρίζω πολλά χρόνια έτσι κι αλλιώς. Εσείς συμμετείχατε και στις εκπομπές του ΣΚΑΙ και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Όμως αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Αυτή η ιστορία με την τρομοκρατία πρέπει γενικώς να τελειώσει και πρέπει να την τελειώσει η ίδια η δημοκρατία με τους θεσμούς της. Άρα λοιπόν πρέπει να ομονοήσουμε, να συμφωνήσουμε, ο πολιτικός κόσμος να μην αφήνει τρύπες, κενά, τα οποία να εκμεταλλεύονται με ομό τρόπο, δηλαδή διά της βίας, και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Η πολύ μεγάλη πόλωση γενικότερα νομίζω ότι δυναμητίζει το κλίμα και υπονομεύει τον διάλογο και τη συνεννόηση. Και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει εμείς οι πολιτικοί πρώτοι και με υπεύθυνο τρόπο να το δούμε αυτό σοβαρά. Δεν χρειάζεται να μας συμβεί κάτι περισσότερο. Ρίξτε και τους τόνους λοιπόν και εσείς οι πολιτικοί. Όλοι πρέπει να χαμηλώσουν τους τόνους. Το λέω από την πρώτη στιγμή, λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός έχει τη δική του φωνή, έχει το δικό του στίγμα. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι με αυτόν τον τρόπο, τον ομό, τον βίαιο, να μην επιχειρείται είτε φήμωση είτε τρομοκράτηση, διότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Σε ό,τι αφορά το πεδίο των ερευνών, φανταζόμαστε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι περισσότερο, κυρία Παπακώστα. Ήδη βλέπετε εδώ τους πυροτεχνουργούς της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι επιχειρούν από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να δουν ακριβώς και τα υλικά και τον τρόπο και τη συνδεσμολογία και ό,τι αφορά το συγκεκριμένο εκρηκτικό μηχανισμό. Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουν συνέχεια τέτοια χτυπήματα? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι εξτρεμιστικές δράσεις, σκέψεις και λογικές το τελευταίο χρονικό διάστημα κυριαρχούν στην Ευρώπη, εμείς εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, πρέπει πάντοτε να είμαστε σε επαγρύπνηση και είμαστε, μην έχετε καμία αμφιβολία επ' αυτού. Να ενταθούν τα μέτρα φύλαξης. Γενικότερα έχουμε εντείνει. Δεν χρειάζεται να θεωρηθεί ότι η αστυνόμευση υπολείπεται σε καμία περίπτωση. Αυτό που χρειάζεται να θεωρηθεί τώρα και να δούμε όλοι είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε με ένα κοινό μέτωπο, δημοκρατικό μέτωπο. Σκέφτεστε να λάβετε λοιπόν ως κυβέρνηση μια πρωτοβουλία, γιατί η κυβέρνηση έχει πάντα, κυρία Υπουργέ, τον πρώτο λόγο. Η πρωτοβουλία πρέπει να είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άκουσα και τον κύριο πρόεδρο της Βουλής. Θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού τόξου που πιστεύουμε στη δημοκρατία, όλοι όσοι πιστεύουμε λοιπόν στη δημοκρατία και εκλεγόμαστε από τον ελληνικό λαό, θα πρέπει να συνεννοηθούμε ότι άλλο πράγμα η αντιπαράθεση επί των πολιτικών θέσεων και απόψεων και άλλο η τυφλή πόλωση η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον ασκό του αιώλου, ώστε να παρισφρήσουν εκεί τέτοιου είδους λογικές, τις οποίες ακριβώς στις ρογμές και στα όρια θα μπορούσαν κάποιοι να πούν ενδεχομένως ότι ναι,
μπορεί κάποιοι να, μπορούν να, να πρέπει να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει ούτε ένα, σας βεβαιώνω. Αν, κυρία Υπουργέ, ενδείξει το τελευταίο διάστημα που να, να σας έχουν ανησυχήσει, να έχουν ανησυχήσει τις αρχές και να έχουν εντείνει και τα μέτρα. Εμείς είμαστε πάντοτε σε επαγρύπνηση. Οφείλουμε να περιφρουρούμε τη δημοκρατία, τους θεσμούς, την κοινωνία, τη χώρα. Αυτό συμβαίνει ήδη από την πρώτη στιγμή και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και η κυρία Γεροβασίλη παρευρέθηκαν εδώ, ήταν εδώ. Τώρα είμαι και εγώ εδώ, αυτή τη στιγμή, σε μια διαρκή, αν θέλετε, προσπάθεια μαζί με την ελληνική αστυνομία να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι πραγματικά ξέρουμε να αξιολογούμε και τα περιστατικά και ξέρουμε να απαντούμε σε αυτά. Αυτό είναι σωστό που λέτε, αλλά πρέπει και ως πολιτεία και ως κράτος να δείξετε την ισχύ σας, κυρία Υπουργέ, προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να έχουμε χτυπήματα σε αστυνομικά τμήματα, στα ΜΑΤ, από εδώ, από εκεί. Κορυφαίο βεβαίως αυτό που έγινε του ΣΚΑΙ. Αυτά όλα, εσείς ξέρω ότι έχετε τη βούληση. Και το έχετε αποδείξει ενώ ως Κατερίνα Παπακώστα. Αλλά αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Λοιπόν, και να πάρετε και πιο αυστηρά μέτρα. Ζούμε σε καιρούς οι οποίοι είναι παράξενοι. Είναι καιροί εκρηκτικοί. Οι εξτρεμιστικές απόψεις βρίσκουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει στον υποδόριο ιστότων κοινωνιών και τον, στην θυμικό των πολιτών πολύ οργή, συσσωρευμένη. Κάποιοι επιχειρούν να την αξιοποιήσουν. Η πολιτική βούληση δική μας είναι δεδομένη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με όλα τα όπλα που μας παρέχει η δημοκρατία και το, το manus militari της δημοκρατίας, δηλαδή την επιβολή της ένομης τάξης, να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία γι' αυτό, για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας από όποιους επιχειρούν να την κατεδαφίσουν. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για τους τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Υπουργέ. Καλώ ήρθατε κοντά μας και να συμπαρασταθείτε σε αυτή την ιστορία, τη δύσκολη περνάει ο ΣΚΑΙ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.